Τώρα σε βλέπουμε και σε ακούμε. Να το κορίτσι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Ωραία, ωραία, ήρεμα. Πώς είναι οι μουσικές σας, πού τις ταξιδεύετε αυτό το διάστημα, πού τις ακούμε? Ελπίζω να τις ακούτε στο ραδιόφωνο. Ναι. Είμαστε χαίροι γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία ταξίδια στο εξωτερικό ραδιοφωνικά. Μας παίζει πάρα πολύ συχνά το ραδιόφωνο στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στην Αυστραλία μάθαμε προχθές. Φαντάζομαι σιγά σιγά θα μας βουτήξει και η Ελλάδα. Και μπορείτε να μας δείτε και ζωντανά πολύ σύντομα, γιατί θα παίξουμε σαν το η Jazz Plus επιλογή στο Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη στις 23 Μαΐου. Ό,τι ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, ξεκινήσατε από καριέρα στο εξωτερικό για να καταλήξετε σε εγχώρια καριέρα. Το κάνατε ανάποδα εσείς? Όχι, ωραία θα ήταν αυτό, να γυρίσουμε πίσω. Δεν είμαι σίγουρα ότι θα γυρνούσαμε. Δεν θα γυρνούσατε σίγουρα, στο λέω εγώ να το ξέρεις. Δεν θα γυρνούσαμε, όχι. Η καραντίνα μας βρήκε οριακά να επιστρέφουμε από μια πολύ μεγάλη περιοδία που είχαμε στην Ευρώπη, που λείπαμε για 1,5 μήνα, που έχουμε πάει σε 10 χώρες. Επιστρέψαμε τον Νοέμβριο του 19, οπότε από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι τι συνέβη στις ζωές μας. Βέβαια. Και τώρα ξεμητάμε πάλι δειλά, βλέποντας και τα καινούργια μέτρα τι θα πούνε και η διάθεση του κόσμου πώς είναι. Καινούργια μετάλλαξη θα μας έρθει πάλι κατά κούτα, αλλά όλα αυτά τα πράγματα. Πονάνε τα παλικάρια από τις μεταλλάξεις. Δεν συνεχίζονται τα live, δεν συνεχίζονται οι ζωές, δεν συνεχίζονται τα... Δεν πονάνε. Όχι, δεν πονάνε τα παλικάρια, αλλά αν ο κόσμος δεν μπορεί να έρθει, τι να κάνουμε. Πρέπει να περιμένουμε να είναι όλα ασφαλή για όλους. Το είδαμε πώς έχει γίνει όμως, το ξέρουμε τώρα. Δεν θα είναι τόσο αναπάντεχο. Τώρα θα είναι άλλου τύπου. Δεν θα είναι αυτό που δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Τώρα ξέρουμε τι μας περιμένει, θα πούμε να κάνουμε λίγο υπομονή. Κατάλαβες. Αλλά οι μουσικές τρέχουν όμως. Τρέχουν τα άλμπουμ, τρέχουν. Έχετε κάνει. Αυτό ήταν. Είναι ο τέταρτος καλεσμένος. Ο απόν τέταρτος καλεσμένος. Γι' αυτό το είπα έτσι. Ο απόν τέταρτος καλεσμένος. Και είναι ποιο άλμπουμ αυτό στη σειρά? Τέταρτο. Το τέταρτο. Να σου πω λίγο τώρα. Αυτή η dark pop. Ποιους εκπροσώπους έχει στην ελληνική πραγματικότητα? Τώρα γιατί δεν σ' ακούω, τι συμβαίνει ρε παιδιά? Αν ακούτε μουσικά όμως. Τώρα σ' ακούω, όχι, όχι, αυτό το ήξερα, απλά για μία στιγμή χάθηκε. Για πες μου λοιπόν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες καλλιτέχνηδες, είμαστε πιο πολλές γυναίκες εκεί. Ωραία. Οι οποίοι κάνουν στα παρακλάδια αυτή τη διαφορετική pop. Δηλαδή η Kid Kido έβγαλε πρόσφατα έναν εξαιρετικό δίσκο. Είναι όμως λίγο πιο ηλεκτρο, avant-garde, ο δικός της ο δίσκος. Υπάρχουν οι Marva Fontia που όμως κάνουν πιο dark wave, πιο post-punk πράγματα και πιο ηλεκτρο. Δηλαδή νομίζω ότι στο dark pop ούτε η Κατερίνα Ντούσκα είναι εκεί ακριβώς, ούτε η Αντζέλικα Ντάσκ είναι εκεί. Όχι, ούτε η Κατερίνα Ντούσκα είναι εκεί, η οποία έβγαλε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τώρα τελευταία. Κάπου το πήρε το αυτί μου, ήταν τελευταίο δηλαδή, αλλά κάτι άκουσα που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχετε πάρα πολύ ωραία αισθητική στο βίντεο κλιπ σας. Πάλι, να δώσουμε τα εύσημα στο Kiss the Frog, στον Γιάννη Μαργιτουσάκη και τον Θάνατο Λιμπερόπουλο και την ομάδα που μας προσέχουν τόσο πολύ. Σαρεύω και σκηνοθέτες βίντεο κλιπ από την εκπομπή. Βλέπω ωραίες δουλειές και μετά τους παρουσιάζω, ρε παιδί μου. Αύριο έχω έναν τέτοιο. Δηλαδή θέλω να σου πω, έχετε πολύ ωραία δουλειά. Είναι πολύ ωραίο το σύνολο της δουλειάς σας. Έχετε πολύ ωραία αισθητική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνωρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αναγνωρίζετε και δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν είναι. Τώρα πια τα τραγούδια οπτικοποιούνται καλώς ή κακώς. Δεν γίνεται να απέχετε από αυτό. Οκ, με τα live, αλλά πρέπει να έχετε και μια ωραία παρουσία και είναι καταπληκτική η δουλειά σας. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη, πότε με το καλό? Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πότε έρχεστε? Άκουσα για Jazz Festival, αλλά δεν άκουσα Θεσσαλονίκη, καταλαβες. Δειλή. Δεν έχω επικοινωνήσει με όλους τους ανθρώπους που ξέρουμε σε όλα τα μέρη που έχουμε περιοδεύσει στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε εμφανιστεί πολύ συχνά και οπουδήποτε υπήρχε πόρτα, παράθυρο και μέρος να παίξουμε. Mm-hmm. Έπιασε λίγο αδιάβαστη η καραντίνα, το μετά της καραντίνας, γιατί ασχολήθηκα πάρα πολύ με την εταιρεία που είναι στη Φλόριντα και στην Αμερική, με την Αγγλία που θέλαμε να κάνουμε εμείς κάποιες εμφανίσεις εκεί. Οπότε στην Ελλάδα. Συγγνώμη, παιδιά, το άφησα και τελευταίο. Καλέ, τι λες, συγγνώμη, δεν έχουμε ανθρώπους, φίλους, αυτά, αν χρειαστεί, ξέρεις, τηλέφωνα, είπες είμαι δειλή, είπες αυτό ή το δικό μου αυτή κάτι τέτοιο άκουσε? Δεν είχα το θάρρος. Πολύ ωραία το είπες όμως, είχα πολύ καιρό να ακούσω τη λέξη δειλή και είναι τόσο γλυκό και τρυφερό που το είπες
Και ακόμα πιο εύκολα έτσι θα βρεις τρόπο να ξέρεις, αφού το παραδέχτηκες έτσι στον εαυτό σου και πεις ότι αυτό έφταιγε, ακόμα πιο εύκολα θα ανοίξουν οι πόρτες. Μην, ο τολμονικά. Ήταν κάτι που έλεγα πριν μέσα για άσχετο λόγο και ήρθε και με βρήκε το δικό σου τώρα, κατάλαβες και κούμπωσε. Άρα. Κοίταξε, γενικά τη διάθεση να είμαι πάντα πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν ξέρω αν αυτό μας έχει κοστίσει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είχαμε και την πιο εύκολη πορεία. Δηλαδή δεν υπήρχαν πάντα δίπλα μας ισχυρές φιλίες ή προωθητικές κινήσεις με ευκολία. Εντάξει, είναι και dark pop από πίσω. Δεν μπορείς. Πρέπει να έχει και την ιδιαιτερότητά του και η ψυχολογία του καλλιτέχνη, καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Δεν γίνεται όλοι όλα. Δεν γίνεται. Αλλιώς το αντιμετωπίζει ένας λαϊκός τραγουδιστής το θέμα, αλλιώς το αντιμετωπίζει ένας εκπρόσωπος της jazz, αλλιώς η pop σκέτη, αλλιώς η dark pop. Κάπως πρέπει να αλλάζουν κι αυτά, να διαφοροποιούνται. Σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε σήμερα. Εγώ. Μακάρι να ανταμώσουμε σύντομα. Αμήν. Τι ωραία ευχή. Μακάρι να ανταμώσουμε σύντομα. Καλημέρα. Καλημέρα.